Το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ είναι πρώτο πυλόν για τον Ολυμπιακό. Και οι Ερυθρόλευκοι έχουν αρκετά καλά νέα όσον αφορά βεβαίως τους παίκτες οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για την μεγάλη αυτή αναμέτρηση. Ο Πέτρο Μαρτίνς είδε με ικανοποίηση μετά τους Όλεγκ Ρεάπτσιουκ, Μαντί Καμαρά, Σοκράτη Παπασταθόπουλο και Γκάρι Ροντρίγκες να μπαίνει σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και ο Χέντριο Νιεκούρου, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα στην γάμπα. Βεβαίως η κατάστασή του θα ξεκαθαριστεί τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι το Σάββατο ο Ολυμπιακός στην τελική προπόνηση και ο Πέτρο Μαρτίνς θα κάνουν τις τελικές τους αποφάσεις πραγματικότητα. Πάντως, είναι αλήθεια πως ο Πέτρο Μαρτίνς προβληματίζεται αρκετά για τον Αγκιμπού Καμαρά, ο οποίος είχε σερή παιχνίδια, αγωνίστηκε, θυμίζουμε, στις αναμετρήσεις της Γουινέας κόντρα στην Γουινέα Μπισάου αλλά και το Μαρόκο για 86 λεπτά και στις δύο αναμετρήσεις. Και βεβαίως βγάζει αρκετή κούραση, καθώς είχαν προηγηθεί και τα παιχνίδια με την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάντως, όλα δείχνουν ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Πορτογάλος τεχνικός θα χρησιμοποιήσει το 4-2-3-1 με τον Αγκιμπού Καμαρά τριάδα στην μεσαία γραμμή. Κάτι που σημαίνει ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν θα αγωνιστεί ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Από εκεί και πέρα, και όσον αφορά την περίπτωση του Σεμέδο, ο δημοσιογράφος της Αμπόλα Μιγγέλ Κορέα φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Sport Score Record του RTV και ανέφερε πως η Μπενφίκα και η Πόρτο μπορεί σαφέστατα να θέλουν να κάνουν δικό τους το Ρούμπεν Σεμέδο, αλλά αυτό δεν θα γίνει με ποσό πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή συνεχίζει αυτό το γαϊτανάκι, πού εκτιμά φτάσει ο Ρούμπεν Σεμέδο? Μπορεί να πάει στην Πόρτο, μπορεί να πάει στην Μπενφίκα, υπάρχει περίπτωση να μείνει στον Ολυμπιακό? Εγώ πιο πιθανό να το βλέπω αυτό. Εσύ τι βλέπεις? Και η Πόρτο και η Μπενφίκα το θέλουν, αλλά από, ξέρω από την Ελλάδα, αυτό ο Σεμέδο ξαναγύρισε στην προπόνηση. Στην προπόνηση ο Πέτρο Μαρτίνς το θέλει στην ομάδα, αλλά μπορεί να πει... Δεν το θέλει ο πρόεδρος. Δεν το θέλει ο πρόεδρος όμως. Ο Μπενφίκα έχει χάσει ένα πολύ σημαντικό αμυντικό που ήταν το Λούκας Φερίσιμου, που ήταν, θα είναι χτυπισμένος μέχρι τέλος της σεζόν. Τότε πρέπει να βρει αμέσως ένα παίκτη. Το Γιώργο Ζεζούς γνωρίζει πολύ καλά το Σεμέδο από παλιά όταν ήταν μαζί του στην Sporting. Τότε θα δούμε τι θα γίνει. Πόσα δίνει για το Σεμέδο τώρα που δεν παίζει η Μπενφίκα? Τώρα, ο Σεμέδο είναι 5 μήνες, 6 μήνες δεν παίζει. Πόσα του δίνει, δηλαδή? Το ξέρω, αλλά πιστεύω ούτε ο Μπενφίκα ούτε ο Πόρτο θα δίνουν τα χρήματα που ο Ολυμπιακός θέλει, είναι 10 εκατομμύρια, αλλά πιστεύω περίπου 4-5 εκατομμύρια μπορεί να έρθει εδώ Πορτογαλία.